Το ζήτημα είναι να διορθωθούν τα λάθη που έχουν γίνει κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Εάν δεν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση δεν θα πάμε πουθενά. Γεια σας. Σήμερα θα σας μιλήσω για το περιοδικό Books Journal. Από πολύ παλιά, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονταν για τα βιβλία διάβαζαν βιβλιοφιλικά περιοδικά. Τα περιοδικά αυτά έχουν πολύ μεγάλη παράδοση και στη χώρα μας. Είναι παρεμβατικά, ενίοτε αιχμηρά και σίγουρα ζωηρά. Τα περιοδικά για το βιβλίο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας του βιβλίου και της ανάγνωσης. Το Books Journal είναι ένα περιοδικό για τα βιβλία, για τα γράμματα, για τις τέχνες, τις ιδέες και την πολιτική. Πρόκειται για μια μηνιαία, χορταστική έκδοση που βγαίνει από μια παρέα ανθρώπων την οποία διευθύνει ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Ηλίας Κανέλης. Συνάντησα τον εκδότη και διευθυντή του περιοδικού στο σπίτι του και του έθεσα μερικά κρίσιμα κατά τη γνώμη μου ερωτήματα, τα οποία μου απάντησε με πολύ μεγάλη χαρά. Ας τον δούμε. Εγώ κατάγομαι από επαρχία και όταν κατάγεις από επαρχία και είσαι γεννημένος στη δεκαετία του 60, δεν έχεις πάρα πολλέ επαφές με αυτό που λέμε την, τα τεκμήρια της πολιτιστικής παραγωγής των ανθρώπων. Τα βιβλία όταν έφταναν σε εμάς ήταν πολύτιμο, πολύτιμο υλικό. Εγώ πρέπει να σας πω ότι τα δεκαετία του 60 όσα βιβλία διάβασα σχεδόν τα έχω απομνημονεύσει. Όπως και όσα στενίες ε, είδα μέχρι τα τέλη του 70 σχεδόν τις ξέρω απ' έξω. Από και μετά ελάχιστα πράγματα πια μαθαίνει. Πιο, ε, πιο πολύ πλαισιώνεις μία γνώση που ήδη έχεις φτιάξει. Ε, αυτή η γνώση προσωπικώς στηρίζεται σε καμιά σαρανταριά άντε το πολύ 50 τόμους και Σε καμιά εκατοστή, άδε το πολύ 150 ταινίε. Θε να βάζει και 50 δίσκου. Βάλε και 50 δίσκου. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν η ζωή μα. Αυτή ήταν η πρόσβασή μα στην πολιτιστική παραγωγή. Τότε δεν, υπήρχαν, ε, δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν, κα... δεν υπήρχε πρόσβαση ε, στην γραπτή κουλτούρα, δεν υπήρχε πρόσβαση στην προφορική κουλτούρα, δεν υπήρχε πρόσβαση σε τίποτα. Θέλαμε να φτιάξουμε, ήμασταν μια μεγάλη παρέα, πολλοί φίλοι. Ε, με εμπειρία στα περιοδικά και στον τύπο, τον ελληνικό τύπο, πολλά χρόνια. Ξέραμε δηλαδή τι παρέχει ο ημερήσιο τύπος, τι θα μπορούσε να μας δώσει το ίντερνετ, τι είχε η τηλεόραση και ξέραμε τι έλειπε από την ελληνική αγορά. Και αυτό που έλειπε ήταν ε, 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 περιοδικά που να προωθούν την κουλτούρα του διαλόγου, την πολύ ειδική γνώση, ε, το επίπεδο, να συμβάλλουν στο επίπεδο της συζήτησης και να κινητοποιούν τους ειδικού οι οποίοι ε, είναι καταδικασμένοι σε αυτή τη χώρα ή να γράφουν σε επιστημονικά περιοδικά που δεν τα διαβάζει κανείς ή να γράφουν σε επιστημονικά περιοδικά στην Αλοδαπή που τα διαβάζουν στην αδελφή τους ή να γράφουν σε εφημερίδες προσπαθώντας να, ε, να χαμηλώσουν το επίπεδο ας πούμε, για τον πολύ τον κόσμο ή να μην γράφουν πουθενά. Εγώ πάντα ήμουν πιο χαλαρός και πάντα πιο ανοιχτός σε αυτό που λέμε στην έννοια της δημοκρατίας και της δημοκρατικής συζήτησης. Ε, αυτό που πιστεύαμε είναι ότι ε, τα κείμενα ε, πρέπει να ανοίγουν τη συζήτηση και να προκαλούν συζήτηση, δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω ότι ε, ε, από αυτή την άποψη το «Books Journal» που διαδέχθηκε ή μάλλον προέκυψε από την διάσπαση του «Athens Review of Books» Ε, αυτή είναι και η βασική του διαφορά. Ένα από τα στοιχεία του ελληνικού εξαιρετισμού, το χειρότερο κατά τη γνώμη μου, το πιο επώδυνο και το πιο ε, ε, μάλλον που έχει πολύ μεγάλη ευθύνη στην χρεοκοπία της χώρας είναι ακριβώς αυτό. Ότι οι άνθρωποι οι ομάδες των ανθρώπων, δουλειά των οποίων ήταν να οργανώσουν την εκπαίδευση των νεότερων Ελλήνων, των παιδιών, στην πραγματικότητα απεμπόλυσαν αυτόν τους ρόλο. Ή τον μετέτρεψαν σε έναν ρόλο διεκδίκησης προνομίων με αποτέλεσμα αυτά τα οποία ζούμε και αυτά τα οποία περιγράφουμε. Έχω την αίσθηση ότι... Χρειάζεται να κυριαρχήσει το πνεύμα της συνεννόησης, της κοινωνίας ε, των πολιτών. Ε, οι πολίτες αντιστρατεύονται τα στρατόπεδα και αντιστρατεύονται τα οργανωμένα μπλοκ. Χρειάζεται δηλαδή να επενδύσουμε ξανά στην ατομικότητα του καθενός μας. Και από αυτή την άποψη έχω την αίσθηση ότι όσοι μπορούν να κάνουν κάτι στο δημόσιο χώρο, ε, ακόμα και με προσωπική του ζημία, ας το κάνουν. Εμείς, ας πούμε, αυτό το πράγμα που κάνουμε με το περιοδικό δεν έχει κανένα κέρδος. Ε, προσωπικό σε μένα σε λίγο μπορεί να με κυνηγάει εφορία. Ε, οι άνθρωποι χάνουν το χρόνο τους ε, χωρίς να προσδοκούν... Ε, οι ακαδημαϊκοί, ας πούμε, δεν προσδοκούν από τα δημοσιεύματα στο Books Journal ε, να κερδίσουν πόντους για την ακαδημαϊκή τους καριέρα. Οι λογοτέχνες δεν προσδοκούν από τα δημοσιεύματα στο Books Journal να γίνουν διάσημοι, κανένας τους δεν πληρώνεται και παρόλα αυτά υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί με πάθος για τις ιδέες της. Ε, αν δεν διασφαλίσουμε αυτό το πράγμα, το πάθος για τις ιδέες, για την κοινωνική πρόοδο, για την ανάταξη, για το δικαίωμα να σκέφτομαι εγώ έτσι και εσύ να σκέφτεσαι γιουβέτσι και να μην υπάρχει λόγος να σφαζόμαστε, δεν θα βγούμε πουθενά. Πιστεύω όμως ότι είμαστε μια κοινωνία που έχει και τις δυνάμεις και τα πρόσωπα και είμαστε στην κανονική μεριά. και Έχω την αίσθηση ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Αυτό ήταν ένα ακόμα Garage books. Μην ξεχνάτε να αφήνετε σχόλιο για να μπείτε στην κλήρωση τριών σειρών του περιοδικού που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα και μέχρι το επόμενο θα λέμε.